Στα σπρώματα. Μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Σίγουρα είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, γιατί από μικρό παιδί θες να παίξεις μια μεγάλη ομάδα, όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Και για μένα είναι τιμή να φοράω το δικέφαλο για τα σπρώματα και να αγωνίζομαι εδώ. Θεωρείς ότι όλος αυτός ο αγώνας που έχεις κάνει για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο ήρθε μια δικαίωση αυτή τη στιγμή? Κατά κάποιο τρόπο, ναι, γιατί από μικρός παλεύω και προπονούμαι και παίζω για να φτάσω όσο ψηλά γίνεται. Και μετά από 7-8 χρόνια που ξεκίνησα το ποδόσφαιρο επαγγελματικά, πλέον έχω καταφέρει να είμαι στον ΠΑΟΚ. Έρχεσαι έμπειρος, νέος, αλλά ταυτόχρονα και πολύ έμπειρος, που έχει σχεδόν 120 επαγγελματικές συμμετοχές. Τι περιμένεις να βρεις εδώ και τι πιστεύεις ότι ίσως σε δυσκολέψει περισσότερο? Εντάξει, το έμπειρος δεν θα το έλεγα, αλλά έχοντας κάνει αυτά τα παιχνίδια, το να έρθει σε μια τόσο μεγάλη ομάδα σίγουρα είναι διαφορετικός ο ρυθμός, διαφορετικές προπονήσεις, διαφορετικά πολλά πράγματα, προσωπικότητες μέσα στα αποδυτήρια. Εγώ έρχομαι εδώ με σκοπό να μάθω, να δουλέψω, να εξελιχθώ και γιατί όχι και να καθιερωθώ σε αυτήν την ομάδα. Θα βρεις φίλους και παρέα εδώ? Σίγουρα θα βρω. Έχω κάποιους γνωστούς, κάποιους φίλους, Μιχαηλίδη, Τσιγκάρα, που θεωρώ ότι θα με βοηθήσουν και στο να προσαρμοστώ. Στόχοι, όνειρα? Όπως είπα, θέλω να καθιερωθώ, να παίξω, να μάθω καταρχάς, γιατί το να δουλεύεις με έναν προπονητή σαν τον κύριο Λουτσέσκου είναι τιμή για κάθε ποδοσφαιριστή, θεωρώ. Να εξελιχθώ, να μάθω και να πετύχω καταρχάς τους ομαδικούς στόχους και παράλληλα τους ατομικούς. Είτε είναι κάποιο πρωτάθλημα, κάποιο κύπελο. Ξέρεις και το έχεις βιώσει αφενός ως αντίπαλος, την ατμόσφαιρα της Τούμπας, την ένταση της Τούμπας, το πάθος της Τούμπας. Πόσο πολύ αδειμονείς να φορέσεις ένα σπρώμα φανέλα και να πεις και να το εισπράξεις αυτό? Σίγουρα είναι κάτι που ανυπομονώ από την πρώτη στιγμή που έμαθα για τον ΠΑΟΚ, γιατί όταν έρχεσαι εδώ σαν αντίπαλος βλέπεις τη δυναμικότητα που έχει ο κόσμος και το πόσο σμπρώχνει ουσιαστικά την ομάδα. Οπότε τώρα που θα είμαι από την πλευρά του κόσμου, νομίζω ότι θα είναι πολύ, πολύ όμορφο και πολύ διαφορετικό. Στήκτουσε ένα μήνυμα. Η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα πέρσι. Θέλω να ξαναγίνει το ίδιο πράγμα, γιατί όχι και το κύπελο. Και πάνω απ' όλα νομίζω ότι ήρθε ο καιρός ο ΠΑΟΚ να παίξει το Champions League. Από σένα προσωπικά τι να περιμένει το ΠΑΟΚ? Ότι όταν και όσες φορές βρεθώ μέσα στο γήπεδο θα δώσω το 100% της ψυχής μου, των δυνατοτήτων μου και θα βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ να πετύχουμε όλους μας τους στόχους. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ.